Σύντροφε Γιώργο, ήθελα να σε ρωτήσω ποια είναι η γενική κατεύθυνση που παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο οικονομικό και στο πολιτικό επίπεδο λόγω της κρίσης και επίσης επειδή υπάρχει συχνά μία έντεχνη ταύτιση της Ευρωπαϊκής Υπήρου με έναν πολιτικό οργανισμό όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήθελα να σε ρωτήσω τη στιγμή που υπάρχουν χώρες που είναι ευρωπαϊκές χώρες και είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήθελα να σε ρωτήσω αν υπάρχει ζωή έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν υπάρχει ζωή έξω από την Ευρωζώνη και το Ευρώ. Λοιπόν, καταρχάς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφανθεί ότι για την κρίση φταίγαν οι πολύ ψηλοί μισθοί, οι πολύ ψηλές συντάξεις και το υπερβολικά διωγγωμένο κοινωνικό κράτος. Για μας φυσικά τίποτα από όλα αυτά δεν υπήρξε, δηλαδή ούτε οι μισθοί ήταν υπερβολικά υψηλοί στην Ελλάδα, ίσα ίσα που υπήρχε εκμετάλλευση και φτώχεια και όλα αυτά και πριν την κρίση στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Αλλά μέσα στην κρίση ως προτεραιότητά της η Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να διασωθεί η κερδοφορία του κεφαλαίου, έχει βάλει σαν στόχο την μείωση του εργατικού κόστους. Και από αυτή την άποψη, επειδή συχνά λέμε ότι τα προγράμματα για την Ελλάδα και άλλες χώρες έχουν αποτύχει, έχουν αποτύχει όσον αφορά το χρέος, όσον αφορά τη μείωση του χρέους. Αλλά δεν είχαν μόνο αυτό ως διακηρυγμένο στόχο, είχαν ως διακηρυγμένο στόχο και τη μείωση του εργατικού κόστους. Στα επίσημα ντοκουμέντα φαινόταν πεντακάθαρα αυτό, απλά δεν το λέγανε πολύ τα μέσα ενημέρωσης. Όσον αφορά αυτό το στόχο, έχει επιτευχθεί πλήρως στις χώρες του Μνημονίου και στη χώρα μας το ξέρουμε πάρα πολύ καλά με τις μειώσεις κατά μέσο όρο 30% και πάνω που είχαμε. Αλλά έκανε μια μεταρρύθμιση συνολική στην οικονομική της διακυβέρνηση η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν αφορά μόνο τις χώρες που είναι σε μνημόνια. Με τη μεταρρύθμιση που έγινε στην οικονομική διακυβέρνηση έκανε πολύ πιο αυστηρά τα όρια χρέους και ελλείμματος και με τη δημοσιονομική συνθήκη που πέρασε, αυτοματοποίησε τα πρόστιμα και τις άλλες ποινές σε χώρες που τα παραβιάζουν. Ανάμεσα σε αυτές τις ποινές είναι πλέον και η παρακράτηση των ταμείων συνοχής. Δηλαδή, αν μια χώρα έχει έλλειμμα και δεν παίρνει τα μέτρα που της λέει η Κομισιόν για να μειωθεί αυτό το έλλειμμα, έχει δικαίωμα η Κομισιόν να παγώσει τα ταμεία συνοχής, τα οποία από μια άποψη τα ταμεία συνοχής είναι χρήματα των Ευρωπαίων εργαζομένων μέσα από τους φόρους τους, έτσι δεν είναι χρήματα που πέφτουν από τον ουρανό και αποφασίζει μη εκλεγμένη γραφειοκρατία να τα παρακρατήσει αν εκλεγμένες κυβερνήσεις δεν ακολουθούν τις συμβουλές της. Αυτό ήταν το ένα πράγμα και το άλλο πράγμα ήταν ότι μπήκε συγκεκριμένο ποσοστό στην αύξηση που μπορεί να γίνει σε μισθούς σε σχέση με το ΑΕΠ. Δεν θα εξηγήσω ακριβώς το κλάσμα, αλλά αυτό που μπαίνει νομικά πλέον είναι, να το πούμε πολύ απλά, ότι δεν επιτρέπεται πλέον να αυξάνεται το ποσοστό της εργασίας στο ΑΕΠ των χωρών. Πρέπει δηλαδή να μένει σε ένα όριο αυτό το ποσοστό του πλούτου που πάει προς την εργασία. Και ξαναλέω, αυτό δεν αφορά μόνο τις χώρες των μνημονίων, αλλά αφορά όλες τις χώρες με τα νέα νομοθετήματα που πέρασαν για την οικονομική διακυβέρνηση. Ένα άλλο πράγμα που περνάνε τώρα είναι η Τραπεζική Ένωση, με την οποία παρόλα αυτά που λένε ότι προσπαθούν να εξασφαλίσουν το να μην πληρώνουν οι φορολογούμενοι, δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Θα συνεχίσουν οι φορολογούμενοι με διάφορους τρόπους να πληρώνουν για τις διασώσεις των τραπεζών, αλλά αυτό που στην πραγματικότητα θέλουν να κάνουν είναι να θωρακίσουν τις τράπεζες που είναι σε κίνδυνο λόγω των δικών τους πολιτικών και λόγω του τελείως φιλελευθερωποιημένου χρηματοπιστωτικού συστήματος που έφτιαξαν τα τελευταία 20 με 30 χρόνια. Την Τραπεζική Ένωση θέλουν να τους θωρακίσουν από την περίπτωση χρεοκοπίας ή την περίπτωση πραγματικής εθνικοποίησης. Και έχουν μία σειρά βημάτων που θα πρέπει να ακολουθηθούν, είτε να αγοραστεί μια τράπεζα που κινδυνεύει από μια άλλη μεγαλύτερη, είτε να σωθεί με bail-in όπως στην Κύπρο, όπου εκεί όλοι οι καταθέτες, είτε είναι ασφαλιστικά ταμεία, είτε είναι μεγαλοκαπιταλιστές, θα μπουν στο ίδιο καλάθι. Οι μεγαλοκαπιταλιστές βέβαια θα έχουν πολύ περισσότερα μέσα να πάρουν έξω τα λεφτά τους από μια τράπεζα που κινδυνεύει και πάλι θα την πληρώνουν τα ταμεία και όλα αυτά που είδαμε τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Αλλά έχουν πολλά, μετά θα έρχεται ένα εθνικό ταμείο διάσωσης και μετά θα έρχεται ένα ευρωπαϊκό ταμείο διάσωσης. Με όλα αυτά θέλουν να αποφύγουν το ενδεχόμενο
τράπεζες να χρεοκοπήσουν όπως έγινε με τη Lehman Brothers στην Αμερική, αλλά θέλουν και να αποφύγουν το ενδεχόμενο μια κυβέρνηση, ένας κυρίαρχος λαός να αποφασίσει ότι εθνικοποιεί αυτές τις τράπεζες και τις θέτει υποκοινωνικό έλεγχο. Αυτό δεν υπάρχει σαν σενάριο. Κάνει το μόνο σενάριο που υπάρχει είναι ίσως προσωρινά, όπως έγινε και εδώ με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, να τις σώσει το δημόσιο ώστε να τις πουλήσει μετά και πάλι στους ιδιώτες. Αυτές λοιπόν είναι οι μεταρρυθμίσεις που γίνονται. Στην οικονομική διακυβέρνηση επίσης το επόμενο στάδιο που θέλουν να περάσουν είναι στο οικονομικό πρόγραμμα κάθε χώρας να δώσουν χαρακτήρα συμβολέου. Δηλαδή κάθε χρόνο η κάθε χώρα καταθέτει το οικονομικό της πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό της και σε αυτό το οικονομικό πρόγραμμα θέλουν πλέον να το κάνουν συμβόλαιο μεταξύ της χώρας και της Κομισιόν και όταν δεν εφαρμόζεται να μπορεί να σε πάει η Κομισιόν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κτλ. Κτλ. Οπότε ακόμα και τα κοινοβούλια πλέον δεν έχουν κανένα λόγο στην ουσία στην χάραξη οικονομικής πολιτικής. Η γραφειοκρατία των Βρυξελών έχει πάρα πολλά εργαλεία για να τις πιέζει να δέχονται τις πολιτικές που θέλουν. Και φτάνουμε στο ερώτημα που ανέφερες Νίκο, το ότι ή αυτό ή αλλιώς η ζωή τελειώνει. Άμα δηλαδή όλο αυτό το πλαίσιο κανείς το απορρίψει, θα προσπαθούν να μας πείσουν ότι η ζωή τελειώνει, ότι θα ήταν πολύ χειρότερα από όλα αυτά τα τρομερά που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Βέβαια, ξέρουμε ας πούμε ότι η Ισλανδία, όσο να είναι, χωρίς και να την παίρνει και κανείς σαν μοντέλο, όσο να είναι, έκανε μια διαχείριση της κρίσης που τέλος πάντων δεν διέλυσε τόσο πολύ όσο στην Ελλάδα και στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου τα λαϊκά στρώματα και τους εργαζόμενους, δηλαδή σε έναν βαθμό τους προστάτευσε. Ξέρουμε επίσης άλλες χώρες όπως η Νορβηγία που έχουν επιλέξει με απανωτά δημοψηφίσματα να μην μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι έχουν καταφέρει να διατηρήσουν ένα επίπεδο κοινωνικού κράτους που άμα ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα δεχόταν πολύ περισσότερες πιέσεις για τη διάλυσή του. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αν κοιτάξουμε γύρω μας μπορούμε να δούμε ότι δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση ή θάνατος το πραγματικό δίλημα και φυσικά εμείς σαν Ανταρσία δεν λέμε να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ακολουθήσουμε πολιτικές τύπου Ισλανδίας και Νορβηγίας. Εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια ριζική αναδιανομή του πλούτου, χρειάζεται να εθνικοποιηθούν οι τράπεζες τις οποίες διασώζουν οι εργαζόμενοι ώστε αυτές συνέχεια να παίρνουν τα σπίτια τους και να τους πίνουν το αίμα με όλους τους τρόπους, ότι αυτά από τη στιγμή που τα πληρώνουμε ούτως ή άλλως πρέπει να τα πάρουμε στα χέρια μας να εθνικοποιηθούν κάτω από εργατικό και κοινωνικό έλεγχο. Θέλουμε να αυξήσουμε τους μισθούς, θέλουμε να αυξήσουμε τις συντάξεις, θέλουμε να εγγυηθούμε ένα επίπεδο αξιοπρεπών μισθών και συντάξεων και να προβούμε σε εθνικοποιήσεις και σε μεγαλύτερη φορολόγηση του πλούτου ώστε να μπορέσουμε να τα παρέχουμε όλα αυτά. Πράγματα που μέσα στο νομικό και θεσμικό πλέγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν, είναι παράνομα, δηλαδή θα κάνει θα τρώει συνεχώς πρόστιμα και θα έχει συνεχώς πιέσεις. Άρα νομίζω ότι η πραγματική οπτική που πρέπει να δει κανείς στο θέμα είναι ότι χωρίς ρήξη αυτή τη στιγμή με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί κάποιος να εφαρμόσει μια πολιτική που όχι απλά να οδηγεί σε μια καλύτερη κοινωνία αλλά να σώσει την κοινωνία από την καταστροφή στην οποία έχει περιέλθει και να μπορέσει να σταματήσει αυτή την καταστροφή. Δηλαδή είναι πλέον θέμα αξιοπρέπειας το να βγούμε από αυτό το πλέγμα.